Καλησπέρα σας, ψυχές μου. Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση από την έρευνα που έκανα. Να δώσω στοιχεία περί αυτοκτονιών. Έχει επιταπλασιαστεί στο 7% πλέον οι αυτοκτονίες ανά τον κόσμο. Και στην Ελλάδα, πέραν του Ζενίθ. Με τι καρδιά, γιατί που πέρυσι εφιστούσα την προσοχή σε όλους μας να περιφρουρήσουμε ψυχική ισορροπία, γιατί όσα συμβαίνουν, πάνω απ' όλα χτυπάνε εκεί. Και η συμβατική ιατρική σε τι να σε βοηθήσει, να σου δώσει για μια απλή κατάθλιψη, για μια τεθλιμμένη σου εποχή, τη φιλοξετίνη που είναι σαν να σου κάνει λογοτομή. Τα περιέγραφα αυτά, έδινα στοιχεία και ανθρώπων νοσούντων περιγραφές τι είχαν μυστηρευτεί. Μόνον ότι αντεπεξέλθεις μόνος, αυτό είναι το άριστο, και ότι καταλάβεις και το χτυπήσεις τη ρίζα του με υπομονή βέβαια, γιατί πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος για τα όσα θα συμβούν. Περάσαμε σε αποφράδα εποχή. Δεν περιγράφονται οι πολιτικές, το πώς σκέπτονται, το πώς δρούν. Έφτασε η ανθρωπότης να έχει 800.000, 17.000 κόσμο που αυτοκτονεί. Σκεφτείτε όμως ότι είναι πενταπλάσια αυτά που δεν καταγράφονται, γιατί ίσως είναι αποτυχημένες αυτοκτονίες, είναι και επαναλαμβάνονται δις και τρεις. Και όσοι μένουν πίσω, για αυτούς είναι ό,τι χειρότερο. Δεν έχουν διαφυγή, γιατί ο άνθρωπος, ο πολυσκεπτόμενος, που με την πεντακάθαρη ψυχή θέλει να βάλει στο εδόλιο το δικό του το πρόσωπο, μήπως και έγκυρα τολμούσε, προσπαθούσε, έσωζε, περιέσωζε. Δεν υπάρχει τέλος. Οι αυτοκτονίες δεν δίδονται με στοιχεία έγκαιρα. Θα μας τα πούν αυτά μετά της πενταετίας. Παλαιότερα μας τα έλεγαν στη δεκαετία. Όμως, υπάρχουν και η κλίμακα, είδα, με το 10-18 κάποιος να διαφύγει, να μιλήσει, να προσπαθήσει κάποιον να προσεγγίσει από εκεί που είναι επί 24 βάσεως από εκεί. Γιατί δεν υπάρχει διαφυγή με αυτό που μαστίζει την ανθρωπότητα και κανένας δεν δίδει βαρύτητα. Πού πάνε αυτοί οι άποροι, αν νοσηλεύονται. Αυτός ο άπορος που δεν τον δέχονται οι ιδιωτικές, οι κλίνες. Πού είναι ο άνεργος. Και πού είναι οι άνεργοι που δεν, από τα όσα κριτήρια κάθε φορά αναγγέλλονται, δεν είναι στη λίστα για να λάβει ούτε το περιφρότατο. Για αυτούς ποιος σκέπτεται, πρέπει να σκεφτεί αυτός και μόνον αυτός, δυστυχώς. Ακούστε το ρεπορτάζ. Στο Ζενίθ οι αυτοκτονίες. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα ειδικά αυτή την εποχή? Νιώθω ότι όλοι ξέρουμε άνθρωπο που αυτοκτόνησε. Εγώ θυμούμαι πολλούς. Πρόδια μηνών μια γνωστή μου γυναίκα. Προσοχή. Κάθε
40 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος αυτοκτονεί ανά τον κόσμο. Οι θάνατοι παγκοσμίως έχουν αυξηθεί κατά 7% από το 90, ξεπερνώντας τις 800.000 το χρόνο αυτοκτονίες. Συνολικός τους αριθμός αυξήθηκε κατά 6,7% μεταξύ 90 και 2006. Φτάνουν τους 817.000 το χρόνο, δηλαδή το 1,5% των συνολικών θανάτων από ασθένειες και μη. Η παγκόσμια θνησιμότητα από αυτοκτονίες εμφανίζει μείωση μόνο με βάση ηλικιακή δομή σε 33% μεταξύ 90 ως 2016. Η έρευνα για 195 χώρες που είναι δημοσιευμένη στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό British Medical Journal δείχνει ότι μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας από αυτοκτονία εμφανίζουν οι άνδρες, 15,6 θάνατοι ανά 100.000 σε σχέση με γυναίκες που είναι 7 θάνατοι ανά 100.000. Με εξαίρεση βέβαια την εφηβεία, προσέξτε εδώ, 15 έως 19 ετών οι αυτοκτονίες γυναικών είναι οι περισσότερες. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών γυναικών στον κόσμο, με 1,2 θανάτους ανά 100.000 το 2016, μετά η Συρία, το Ομάν και τη Τζαμάικα, μετά από αυτές τις χώρες δηλαδή. Το ποσοστό αυτοκτονιών μεταξύ ανδρών στην Ελλάδα το 2016 ήταν 6,4 ανά 100.000, είναι περίπου πενταπλάσιο των γυναικών. Το ποσοστό αυτοκτονιών και για τα δύο φύλλα στη χώρα μας το 2016 ήταν 3,7 ανά 100.000 και εμφανίζει μείωση κατά 3,9% μεταξύ 90-2006, αλλά αυτό προσέξτε βάση ηλικιακών μεταβολών διαχρονικά. Αλλά οι αυτοκτονίες χτυπάνε μέγα συναγερμό. Μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονιών διεθνώς έχουν οι νέοι και άνθρωποι τρίτης ηλικίας από ό,τι οι μέσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χτυπάει συναγερμό. Θεωρεί ότι πρόκειται για ένα πολύ ανησυχητικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Γι' αυτό έχει θέσει στόχο τη μείωση του αριθμού διεθνώς στο 1 τρίτο τουλάχιστον ως το 2030. Η αυτοκτονία είναι ανάμεσα στις 10 κυριότερες αιτίες θανάτου στην Ανατολική Ευρώπη. Τέταρτη αιτία θανάτου εκεί, στην Κεντρική Ευρώπη, στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, στην Αυστραλασία και στη Βόρεια Αμερική. Στην Ευρώπη και στις δυτικές χώρες υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στις ψυχικές παθήσεις με την αυτοκτονία. Αλλά το ίδιο δεν συμβαίνει στην Ασία. Τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονιών καταγράφηκαν στο Λεσότο της Αφρικής, 39 θάνατα ανά 100.000, στη Λιθουανία 31 ανά 100.000, στη Ρωσία 30,6 ανά 100.000 και στη Ζιμπάμπε 27,8 ανά 100.000. Οι θάνατοι από αυτοκτονίες στην Κίνα και στην Ινδία, τις δυο πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, αποτελούν σχεδόν τις μισές. 44% συνολικού αριθμού αυτοκτονούντων παγκοσμίως. Οι ερευνητές επισημαίνουν πάντως ότι η πραγματική αριθμή αυτοκτονιών μπορεί να είναι και μεγαλύτερη, αφού ορισμένες χώρες όπου η αυτοκτονία θεωρείται απαγορευμένη για θρησκευτικούς και πολιτισμικούς λόγους, συχνά κατατάσσουν τους θανάτους αυτούς ως διαφορετικής αιτιολογίας. Προσοχή, προσοχή! Κάλεσε το 10-18. Φορέας ανάπτυξη ανθρωπίνου κοινωνικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού. Κάλεσε το 10-18. Ευρίσκεται υπό 24ωρου βάσεως να μιλήσει μαζί σου. Το χείριστο τονίζουν όλοι εκεί είναι ότι οι επιζώντες μιας αυτοκτονίας αυτοί υποφέρουν, βασανίζουν περισσότερο από ό,τι άλλοι που έχασαν ανθρώπους τους από ασθένειες, από ατυχήματα. Κάλεσε το 10-18.